Έρχεται μια πολύ ωραία είδηση και θα καλημερίσω για αυτή την είδηση, γιατί θα μας πει περισσότερα πράγματα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολήθηκε και ασχολείται με το άθλημα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ηρακλειώτη, τον Χάρη τον Μαμουλάκη, διότι ο Υπουργός Παιδείας έκανε δεκτή τη δική του την πρόταση να ενταχθεί το ΣΚΑΚΙ στις θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Καλημέρα κύριε βουλευτά. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Για πάτε εσείς το παρασύνθημα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια πραγματικά πολύ καλή εξέλιξη αυτό το οποίο έλαβε χώρα πριν από μερικές ημέρες ως απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας. Ένα αίτημα το οποίο εδώ και δύο χρόνια ο σκακιστικός κόσμος, αλλά δεν σας κρύβω και εγώ προσωπικά λόγω της εμπειρίας και της βιωματικής γνώσης γύρω από το ΣΚΑΚΙ, προσπαθήσαμε να πετύχουμε. Και φαίνεται ότι μπαίνει σε μια τροχιά υλοποίησης. Τι είναι αυτό? Είναι η προσπάθεια να ενταχθεί το ΣΚΑΚΙ ως πνευματικό άθλημα, να ενταχθεί στα σχολεία, ναι, να διδάσκεται στα παιδιά μας, φυσικά στα έτη του δημοτικού σχολείου ως επιτοπλίστων, για να μπορέσουν τα ίδια τα παιδιά να δημιουργήσουν, αν θέλετε, μέσω του ΣΚΑΚΙΟΥ και μία γνώση ή, αν θέλετε, μία εμπειρία και το κυριότερο δεξιότητες, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Υπομονή, επιμονή, συγκέντρωση, αυτογνωσία. Πολλά πράγματα τα οποία θα τους βοηθήσουν με τη μετέπειτα ζωή τους. Είναι κομβική σημασία. Πάρα πολλές χώρες στο παρελθόν έχουν προχωρήσει με φοβερή επιτυχία όσον αφορά την διάπλαση των παιδιών και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή το Υπουργείο το είδε με μια σκεπτικιστική διάθεση. Υπήρξε μια καθυστέρηση, όμως υπήρξαν σοβαρές και επίπονες προσπάθειες και εν τέλει από το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει πολιτική βούληση να υλοποιηθεί. Ενημέρωσα άμεσα την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, καθώς επίσης και τον Σύλλογο Προπονητών Σκακιού, ναι, όπου να πούμε ότι υπάρχουν και 150 προπονητές σκάκι στη χώρα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα σχολεία και να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά, όσα παιδιά επιθυμούν, που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολλά. Αυτό φαίνεται ήδη από τις ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον από γονείς. Οι γονείς πλέον καταλαβαίνουν, έχουν γνώση, ενημερώνονται και καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι ως ένα πνευματικό άθλημα, πόσο βοηθάει τα παιδιά τους σε αυτή την ηλικία. Και νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα μέσα σε αυτό τον ζωφερή ατμόσφαιρα, σας άκουσα προηγουμένως ότι αναφέρεται μια ευχάριστη είδηση, πράγματι μια πολύ ευχάριστη είδηση, σε ένα περιβάλλον έτσι αρκετά δυστοπικό που βιώνουμε όλοι μας μέσα στις κοινωνικές αυτές αναταραχές, μέσα στην ακρίβεια, μέσα στα προβλήματα, στον πόλεμο. Υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις που πραγματικά μας χαροποιούν. Είναι μία από αυτές. Κύριε Μαμουλάκη, αυτό μπορεί να γίνει τόσο άμεσα ώστε από την επόμενη σχολική χρονιά να περάσει στις θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων και μιλάτε για πρωτοβάθμια από αυτό το οποίο ξέρετε και βάσει της δικής σας της πρότασης και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Καταρχάς μιλάμε για πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ναι κύριε Δουλγεράκη, ο ρεαλιστικός στόχος είναι να ενταχθεί ή δυνατόν στην επόμενη σχολική περίοδο, σεζόν, δηλαδή το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2022, σε περίπου δηλαδή 150 μέρες από σήμερα, σε 5 μήνες. Αυτός είναι ο στόχος και τώρα ακριβώς ήταν η πολύ εύστοχη ερώτησή σας, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι το επόμενο βήμα άσκησης, αν θέλετε, καλοπροαίρετης πίεσης προς, ναι, το Υπουργείο είναι, ναι, αυτό. Δηλαδή να μπορέσει να επιταχύνει τους ρυθμούς και τις γραφειοκρατικές, αν θέλετε, δυσκολίες που πάντοτε παρουσιάζονται, ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι το φθινόπωρο θα έχουμε πλέον και επίσημα την ένταξη στους σκακιούς στα σχολεία. Μάλιστα, ούτως ή άλλως ακούγονται όλα αυτά πολύ θετικά, προς όφελος των παιδιών μας είναι. Εσείς μιλήσατε για τα πολλαπλά θετικά ωφέλη, ούτως ή άλλως έχετε και την εμπειρία εσείς ως σκακιστής από τη δική σας την πλευρά και από ό,τι ακούσαμε και από εσάς είναι πάρα πολλές οι χώρες ανά τον κόσμο οι οποίες αυτή την ώρα το έχουν εντάξει το σκάκι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Λοιπόν, μακάρι να δούμε μόνο ωφέλη που να προκύπτουν για τα παιδιά μας, τίποτα περισσότερο. Νομίζω μέσα, ακριβώς όπως το είπαμε, μέσα σε αυτό το πραγματικά δύσκολο περιβάλλον το οποίο βιώνουμε. Σας ευχαριστώ και να ευχηθώ καλό Πάσχα. Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα πέραν των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, θέλετε των ουσιαστικών, γιατί μαζί είχαμε καλύψει, θυμάμαι, πριν από ένα χρόνο την πρώτη προσπάθεια τότε για το ΣΚΑΚΙ, όπου είχαμε καταθέσει προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο το πρώτο βήμα για να ενταχθεί
και με χαρά τώρα βλέπω να συνομιλούμε και να έχει προωθηθεί. Σας ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τον χώρο. Εκτός κομμάτων και χρωμάτων, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι υπερτοπικό που ακουμπά όλους μας. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν άνθρωποι, δημοσιογράφοι όπως εσείς, που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, σταματήστε το τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Άντε, καλημέρα, καλό Πάσχα. Καλημέρα, καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο.